ένα νεαρό δελφίνι. Κυκλοφόρησε αρκετά η είδηση και μέσα από το neakrete.gr βρέθηκε νεκρό σε παραλία του Ρεθύμνου το Σάββατο το πρωί. Είχαμε μια κινητοποίηση βέβαια από το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτοδών Αρίων. Και θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Εμιλία Δρούγα, την ωκεανογράφο και συνιδρύτρια βέβαια του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτοδών Αρίων. Την καλησπέρα μας, κυρία Δρούγα. Πέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές. Και... Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα περιστατικό το οποίο σας προβληματίζει, σας ανησυχεί και αν ναι, για ποιους λόγους βέβαια. Και αν έχουν γίνει γνωστοί και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το συγκεκριμένο κήτος. Λοιπόν, μας προβληματίζει κάθε θάνατος θαλάσσιο θηλαστικού, ναι, που συμβαίνει σε κάποια παραλία της χώρας μας. Το συγκεκριμένο περιστατικό στο Ρέθυμνο το πρωί του Σαββάτου αφορούσε ένα νεαρό ζωνοδέλφινο. Ένα μωρό προς νεαρό, δηλαδή ενός μέτρου μήκους ζωνοδέλφινο, το οποίο βρέθηκε νεκρό στην παραλία. Παρ' όλα αυτά δεν ειδοποιήθηκε άμεσα ο Αρίων για να κάνει την δειγματοληψία, νεκροψία που ήθιστε να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μέσα από το δίκτυο κτηνιάτρων που διαθέτει. Και έτσι ο Δήμος, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που διαθέτει το λιμεναρχείο το τοπικό, μετέφερε για ταφή το συγκεκριμένο ζώο. Παρόλα αυτά, ναι, μας και οι κάτοικοι αλλά και πολλά μέλη μας ενοχλήθηκαν μήπως αυτό το δελφίνι έχει σχέση με τις εξορίξεις που βρίσκονται αυτή την εποχή στην θαλάσσια, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους και του Ιωνίου Πελάγους, που γίνονται σεισμικές έρευνες για την εξόριξη υδρογοναθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα που διαθέτονται από το ελληνικό κράτος. Δύο πλοία τα οποία έχουν πάρει νόμιμα ναύτεξ από την υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού σε 9 του μήνα. Το ένα το Sanco Swift με σημαία Γιβραλτάρ πλέει στα νότιο-δυτικά της Κρήτης και το άλλο το Ramphorn Imperion με σημαία Νορβηγίας πλέει προς το Ιόνιο, κατά μήκος της ελληνικής. Κυρία Δρούγα, τι πρέπει να πράξουμε, και ήθελα να εστιάσουμε λίγο στις περιπτώσεις που έρθουμε σε επαφή με ένα νεκρό δελφίνι. Μας είπατε υπήρξε μία καθυστέρηση, χάθηκε έτσι πολύτιμος χρόνος και στο κομμάτι το να εξετάσουμε τι έπαθε. Για πείτε μας λίγο, ποιους πρέπει να καλέσουμε. Όποιος βρεθεί κοντά σε παραλία που υπάρχει ένα νεκρό δελφίνι ή κήτος εν γέννη, τότε το πρώτο που κάνει είναι να τηλεφωνήσει στο τοπικό λιμεναρχείο, στο πλησιέστερο, και το λιμεναρχείο έχει πρωτόκολλα με τα οποία πρέπει να ενημερώσει και την Διεύθυνση Κτηνιατρικής αλλά και τον Αρίωνα σε σχέση με τα κοιτώδη, για να προβούν στις ανάλογες ενέργειες, όπως σας είπα, νεκροψίας. Αναφορικά με τον πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους, απειλείται, είναι ένα από τα είδη που βρίσκεται στο κόκκινο, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Είναι απειλούμενο είδος, ναι, τον οδέλφινο. Παρόλα αυτά, φαίνεται να είναι ένα από τα γεννητούρια του, τα φετινά, ναι, για λόγω του μεγέθους και τα λοιπά, και έπλεε κανονικά σε πολύ κοντινή θέση σε παραλία. Δηλαδή, κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι πελαγικό. Δηλαδή, να πλέει σε πελάγι. Δεν είχε πάντως κάποια σημάδια τραυματισμού εξωτερικά. Όχι. Δεν έφερε τέτοιου είδους εξωτερικούς τραυματισμούς από κάποιο διερχόμενο πλοίο, από, ναι, κάποιο αλλιευτικό εργαλείο. Δεν έφερε τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε από τι έχει πεθάνει. Μάλιστα. Το αίτιο θυμάτου θα γινόταν σαφές μόνο μετά από, όπως σας είπα, εργαστηριακή ανάλυση. Καθυστερήσαμε.
Καθυστερήσαμε. Σε άλλη περίπτωση, ναι, καλό είναι να ειδοποιηθεί ακριβώς άμεσα το εναρχείο και ο Αρίωνας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Δρούγα, να είστε καλά. Εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.